ψηφιαλγίας. Στο 90% του γιατρού είναι μια καλοήθη κατάσταση, διατρέχει μια καλοήθη πορεία και δεν υπάρχει ιδιαίτερο λόγο ανησυχία. Γενικώς, τις εξετάσεις που καλούμεθα να κάνουμε για όλες τις ψηφιαλγίες είναι οι εξής. Εργαστηριακός έλεγχος. Απλές ακτινογραφίες στη μέση, το ηλεκτρομοιογράφημα, αξονική τομογραφία στη μέση και μαγνητική τομογραφία στη μέση. Σε πολλές περιπτώσεις ψηφιαλγίας δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να κάνουμε καμία εξέταση. Υποχωρεί με απλά αναλυτικά με μια τροποποίηση των δραστηριοτήτων που θα πούμε παρακάτω. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν κάτι επιμένει, αυτό που κάνουμε είναι απλές ακτινογραφίες στη μέση και τη μαγνητική τομογραφία. Σε εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις και βάσει του ιστορικού του ασθενούς, μπορεί να χρειαστούν να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ βλέπουμε μια απλή ακτινογραφία. Όλοι ενδεχομένως οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε μια οπτική επαφή με μια απλή ακτινογραφία στη μέση. Και αυτός είναι ένας πόλυτος της μέσης. Εδώ βλέπουμε μια μαγνητική τομογραφία, σαν λοιπόν ενδεχομένως πολύ να την έχετε κρατήσει στο νου σας. Και εδώ βλέπουμε έναν σπόνδυλο, ένα κόκαλο, να το πω έτσι πολύ απλά, στη μέση. Και εδώ ένα μαξιλαράκι που είναι μεταξύ των σπονδύλων, ο καλούμενος μεσοσπονδύλιος δίσκος, το οποίο θα ήθελα να το κρατήσετε σαν εικόνα για κάτι που θα πούμε αμέσως παρακάτω. Το ηλεκτρομοιογράφημα. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να έχετε υποβληθεί σε ηλεκτρομοιογράφημα. Είναι μια εξέταση που γίνεται κυρίως από νευρολόγο με τις μικρές βελονίτσες προκειμένου να δούμε την νευρολογική ακεραιότητα, την ακεραιότητα των νεύρων των κάτω άκρων στην προκειμένη περίπτωση. Θεραπεία. Για την κλασική ψηφιαλγία, κυρίως συντηρητική. Δεν υπάρχει λόγος κάποιος να αποθεί, να τρέξει να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση που ενδεχομένως δεν χρειάζεται. Οι μύθοι που θα πρέπει να καταρριφθούν. Για την απλή ψηφιαλγία, κατάκληση περισσότερη, δηλαδή το να μείνει κάποιος ξάπλα στο κρεβάτι πάνω από 2 με 4 μέρες, είναι λάθος. Ο ασθενής θα πρέπει να ξεκουράζεται σαφώς, θα πρέπει να λαμβάνει απλά παυσίπονα, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνεται μετά τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα να επανέρχεται σιγά σιγά στον κανονικό ρυθμό της ζωής του. Και αυτό μπορεί να γίνει και αυτό γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Στον κανονικό ρυθμό της ζωής, κάνοντας όμως αυτό που λέμε τροποποίηση δραστηριοτήτων, δηλαδή να αποφεύγει την παραταμένη δροσασία, την παραταμένη καθεστική θέση, να μην σηκώνει κιλά, να μην σηκώνει πάρα πολύ, προκειμένου να δώσει λίγο χρόνο στη μέση του να βελτιωθεί. Φαρμακευτική αγωγή. Στις περισσότερες περιπτώσεις ψηφιαλγίας, απλά παυσίπονα. Μπορεί να είναι το ντεπών, το παναντόλι, για να μην λέμε και σκευάζονται κτλ. Ή οτιδήποτε άλλο γενικότερα που μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή. Τέταρτον, βασικότερο αυτό, έστω και να ακούγεται λίγο λαϊκίστικο. Κατανόηση του προβλήματος. Θα πρέπει ο ίδιος ο ασθενής στις περισσότερες περιπτώσεις ψηφιαλγίας να κατανοήσει ότι δεν έχει κάτι φοβερό, κάτι άσχημο, το οποίο τον βοηθά να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Από εκεί και πέρα, εάν κάτι επιμένει, γιατί όλα αυτά έχουν δυναμικό χαρακτήρα, μπορεί να χρειαστεί να κάνει ένα πρόγραμμα ψυχοθεραπείας, και αν κάτι επιμένει περαιτέρω, τότε μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν κάποια πιο ειδικά μέτρα, τα οποία μπορούν να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Αυτό ήταν το κομμάτι της ψηφιαλγίας που ήθελα να αναπτύξω με λίγα λόγια και δύο μια φωτογραφία από το πανέμορφο χωριό μας στο Αρπαρά για να χαλαρώσει λίγο το μάτι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της ομιλίας που ουσιαστικά είναι και αυτό το οποίο θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο όταν υπάρχει ψηφιαλγία συν ισχυαλγία. Τι σημαίνει αυτό? Πόνο στη μέση με επέκταση του πόνου και στο πόδι. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αλλά εξίσου ευχάριστα. Τι κάνουμε? Εδώ το θέμα το έχω απλοποιήσει εντελώς και μπορώ να διαφτωριοποιήσω αν κάπου δεν καλυφτούμε. Δεν πανικοβαλόμαστε. Παίρνουμε παυσίπονα και ξεκουραζόμαστε. Εάν επιμένει ο πόνος στη μέση και στο πόδι, τι θα πρέπει να κάνουμε? Περαιτέρω. Γνώμη από ειδικό γιατρό. Αυτοί που ασχολούνται τυπικά με τα προβλήματα αυτά πρέπει να αναφέρω και τους ορθοπαιδικούς αλλά κυρίως τους νευροχειρουργούς. Η ιατρική εξέταση. Τι πρόκειται να κάνει ο νευροχειρουργός στην προκειμένη περίπτωση? Πρώτον, να πάρει ένα καλό ιστορικό από τον ασθενή. Τι φάρμακα παίρνει, από τι πάσχει, αν υπάρχει ιστορικό τραυματισμού, αν υπάρχει ιστορικό κάποιες παλιάς χειρουργικής επέμβασης στη μέση, πώς το έπαθε αυτό, τη χρονική διάρκεια και όλα τα συναφή. Δεύτερον, να εξετάσει νευρολογικά τον ασθενή.
Και εδώ βλέπουμε ουσιαστικά μία εξέταση που γίνεται στα κάτω άκρα, στα πόδια. Ουσιαστικά ελέγχουμε την κινητικότητα, την αισθητικότητα, την αίσθηση και τα ανακλαστικά. Χρειάζονται εξετάσεις? Ενδεχομένως όχι. Εάν ο ασθενής, παρόλο που παρουσιάζει πόνο στη μέση και πόνο στο πόδι, μετά από 3 μέρες πάει στο γιατρό και τα πράγματα παρουσιάζουν βελτίωση, ενδεχομένως ο ίδιος ο γιατρός θα του προτείνει να συμπληρώσει για 7 με 10 μέρες φαρμακευτική του αγωγή με παυσίπονα και από εκεί πέρα να μην του προτείνει καμία εξέταση. Εάν όμως ο πόνος επιμένει, ακόμα περισσότερο επιδεινώνεται ή ακόμα περισσότερο διαπιστούνται κατά την αμία σε κάποιες κινήσεις του ποδιού, τότε σαφέστατα θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Εάν ναι, ποιες είναι οι βασικές εξετάσεις? Απλή ακτινογραφία. Πάντα την κάνουμε γιατί είναι μια πολύ βασική εξέταση. Και δεύτερον, η μαγνητική τομογραφία. Πολλές φορές στην κλινική πράξη κάποιοι από εμάς, από εσάς, κάνουν αξονική τομογραφία. Οπωσδήποτε ο νευροχειρουργός θα ζητήσει μαγνητική τομογραφία. Τώρα, αν για λόγους πρακτικής κάποιος υπευλήθη πριν σε αξονική τομογραφία, δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι λάθος, αλλά από ένα σημείο και πέρα δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία και να παίρνει κάποιος ακτινοβολία χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Η απλή ακτινογραφία που κάποιος παίρνει ακτινοβολία είναι βασική εξέταση πρέπει να γίνεται, αλλά κατευθείαν μετά περνάμε στη μαγνητική τομογραφία, που είναι η καλύτερη δυνατή εξέταση με τη μεγαλύτερη ευκρίνεια και δεν παίρνουν ακτινοβολία. Τι δείχνουν οι εξετάσεις σε ένα υποθετικό σενάριο? Τίποτα. Ποτέ δεν δείχνουν τίποτα, αλλά το τίποτα το δεχόμαστε για τις ανάγκες συζητήσεως. Οπότε δεν κάνουμε και τίποτα. Κάποια ήπια ευρήματα. Συνεχίζουμε τη συντηρητική αγωγή με τον ασθενή. Δείχνουν όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, μία μαγνητική μπορεί να δείξει αυτό που λέμε κύλι μεσοσπονδυλίου δίσκου, ως φυλική δισκοπάθεια, κρατήσει όποιον όρο θέλετε, όλα το ίδιο υπονοούν. Και εδώ βλέπετε μία μαγνητική, δεν χρειάζεται κάποιος ένα γιατρός για να καταλάβει ότι σε αυτό το σημείο κάτι διαφορετικό γίνεται. Αυτό εδώ το εξόγωμα που βλέπετε, το οποίο προβάλλει προς τα πίσω και το οποίο πιέζει τα νεύρα τα οποία είναι σε αυτό εδώ το άσπρο πλαίσιο το οποίο φαντάζεστε. Βλέποντας από πάνω προς τα κάτω μαγνητική, επαναλαμβάνω, είναι σαφές ότι κάποιος μπορεί να γνωρίσει ένα εξόγωμα, μια πρόκληση, αυτή είναι η καλούμενη κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου που λέμε στην καθημερινή πράξη. Ποια η διάγνωση, εφόσον κάναμε αυτή τη μαγνητική και βρέθηκε αυτό το πράγμα? Η διάγνωση είναι σφυρική δισκοπάθεια, δηλαδή ο ασθενής έχει κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Τι είναι η σφυρική δισκοπάθεια? Ουσιαστικά μεταξύ των σπονδύλων έχουμε κάποια μαξιλαράκια τα οποία λειτουργούν σαν απορροφητήρες κραδασμών στη σπονδυλική μας στήλη. Αυτά τα μαξιλαράκια, τα οποία θα ήθελα να τα ξαναδείξω, είναι αυτά εδώ και αυτά εδώ, πολλές φορές εκφυλίζονται, ταλαιπωρούνται, με αποτέλεσμα να ρίχνεται και το υλικό αυτών να προβάλλει προς τα πίσω και να πιέζει το νεύρο. Σε αυτό εδώ το σημείο. Κοιτάξτε πώς είναι η φυσιολογική κατάσταση, με το μαξιλαράκι όλο αυτό και με το νεύρο από πίσω και πώς είναι μία παθολογική κατάσταση, ότι το μαξιλαράκι αυτό έχει ραγεί σε αυτό το σημείο και χύνεται το υλικό και πιέζει το νεύρο το οποίο εξέρχεται. Παράγοντες κινδύνου. Κάποιος για να εμφανίσει κύλη. Δηλαδή, μπορεί 10 άτομα να κάνουν την ίδια εργασία, να έχουν αυξημένο σωματικό, το ίδιο σωματικό βάρος και όλα τα συναφή, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι θα κάνουν κύλη. Παρ' όλα αυτά, παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία. 35 με 50 έτη. Εξαιρετικά ακραίο κάποιος μετά τα 80 να πάσχει από κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Μπορεί να έχει προβλήματα στη μέση, αυτός που είναι 80, 85, 75 χρονών, αλλά τη συγκεκριμένη πάθηση δεν την έχει.